από τις δύο πλευρές, Σπύρο Σιγούρος και Δήμητρα Καλφούτζου. Σε ένα βίντεο που έχει επιμεληθεί η Εφημεία Δήμου, φαίνεται ότι τα βρίσκουν πριν φτάσουν στις δικαστικές αίθουσες. Σε δικαστικά δηλαδή, έτσι. Να δούμε το βίντεο και να το σχολιάσουμε μετά, έτσι. Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη, μετά την ανταλλαγή εξοδίκων, θέλουν να βάλουν η Έλενα Παπαρίζου και ο Τόνι Μαυρίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο πλευρές θέλουν να ρίξουν τους τόνους μέσω των δικηγόρων τους και να δώσουν λύσεις στη μεταξύ τους διαμάχη εξοδικαστικά. Έλενα Παπαρίζου και Τόνι Μαυρίδης. Από τα τραγούδια στα εξώδικα και από μια σχέση ζωής στα δικαστήρια. Το σπίτι στη Γλυφάδα, μέσα στο οποίο έζησε το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι μαζί, τώρα αποτελεί το βασικό αντικείμενο της αντιδικίας τους. Οι εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας έκαναν τα πράγματα να πάρουν μορφή χιονοστιβάδας. Με εξώδικη πρόσκληση, ο συνήγορος του Τόνι Μαυρίδη, Ιωάννης Καρούζος, ζητούσε να συναντηθούν με την τραγουδίστρια την περασμένη Παρασκευή. Ο νομικός εκπρόσωπος της Έλενας απάντησε και εκείνος με εξώδικο, ζητώντας από τον πρώην σύντροφο και μάνατζέρ της να εγκαταλείψει το σπίτι το οποίο ο Τόνι Μαυρίδης διεκδικεί ως αντίτιμο της συνεργασίας που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, η τραγουδίστρια έδειχνε όχι μόνο να μην ενδίδει στις πιέσεις του πρώην συντρόφου της, αλλά πολύ περισσότερο να αρνείται να συνεχίσει να αποπληρώνει το δάνειο που είχαν πάρει μαζί για την αγορά του σπιτιού. Αυτό είναι ουσιαστικά και ο λόγος που ήρθαν σε ρήξη. Ο Τόνι ζητάει να εξοφληθεί το ποσό από την Έλενα. Μπορεί να το πήραν μαζί το δάνειο. Εκείνος όμως αρνείται να πληρώσει τη δόση, αφού, όπως σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίζεται στο εξώδικο, η Έλενα έχει δεσμευτεί να πληρώνει και τα δύο μέρη, αντισταθμίζοντας έτσι τις οφειλές της για τη συνεργασία με τον πρώην σύντροφο και μάνατζέρ της. Πληροφορίες, οι απλήρωτες δόσεις του στεγαστικού δανείου του ζευγαριού έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τον Τόνι Μαυρίδη, ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά στις υποχρεώσεις. Από την άλλη, η Έλενα Παπαρίζου, η οποία έχει υπομειστεί όλα τα οικονομικά βάρη όσο ζούσε με τον τότε καλό της, δεν δέχεται να συνεχίζει να πληρώνει ένα σπίτι στο οποίο δεν μένει καν. Ύστερα από όλα αυτά και σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος του Τόνι Μαυρίδη προσανατολίζεται να ζητήσει σήμερα κιόλας συνάντηση με τον δικηγόρο της Έλενας Παπαρίζου, κύριο Νίκο Ανδρικόπουλο, προκειμένου οι δύο πλευρές να τα βρουν εξοδικαστικά. Μια συνάντηση στην οποία, όπως μαθαίνουμε, η πλευρά Μαυρίδη φέρεται να θέλει να ρίξει τους τόνους και να διεκδικήσει να γίνει με όρους που θα βολεύουν και τους δύο πρωταγωνιστές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια, πριν φύγει για τη Σουηδία, είχε καλέσει επανειλημμένα τον Τόνι σε ραντεβού για να βρουν μία λύση στο θέμα του σπιτιού. Όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση. Η διάθεσή της δεν ήταν να στείλει εξώδικο στον Τόνι. Ήταν απλά η απάντησή της στο εξώδικο που έστειλε εκείνος. Γι' αυτό και είναι διατεθειμένη να βοηθήσει να βρεθεί μία λύση εξωδικαστικά. Λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων βρίσκεται εκτός Ελλάδας και έτσι πιθανότατα στο ραντεβού θα την εκπροσωπήσει ο δικηγόρος της. Όταν και αν τελικά γίνει αυτή η συνάντηση, θα κριθεί το αν τελικά αυτός ο έρωτας θα μεταφερθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων ή όχι. Η Έλενα φέρεται πληγωμένη και ενοχλημένη. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι με τον άντρα που πέρασε μαζί 12 χρόνια ευτυχίας θα ερχόταν η στιγμή που θα αντάλλαζαν εξώδικα και θα μιλούσαν αποκλειστικά μέσω των δικηγόρων τους. Η
τραγουδίστρια τώρα βρίσκεται στη Σουηδία και προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο σουηδικό dancing που ξεκινά σε λίγες ημέρες. Στο νέο ξεκίνημα της ζωής της προσπαθεί να κρατά τις ισορροπίες και να έχει δίπλα της μόνο ανθρώπους που την αγαπούν και τη στηρίζουν σε όλη αυτήν την τόσο σημαντική της προσπάθεια. Ένταση γεμάτη πάθος φαίνεται να είναι αυτή πάντως. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται, να σου πω την αλήθεια, σε όλη αυτή τη σχέση ότι αν το δεις και λίγο πιο ανθρώπινο, ότι είναι λογικό να θέλουν να τα βρουν εξωδικαστικά, γιατί είναι μια σχέση που ήταν 12 χρόνια και καλό θα είναι να οδηγηθούν εκεί. Αυτή ήταν η πρόταση και των δύο από την αρχή, τουλάχιστον της Ελένης Παπαρίζου. Γι' αυτό έχει ζητήσει εδώ και πολύ καιρό αυτή τη συνάντηση. Απλώς ο Τόνι Μαυρίδης δεν το έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής. Τώρα που εκείνη λείπει στο εξωτερικό, προφανώς θα γίνει, γιατί είναι για τρεις μήνες. Όλα. Άρα αυτό που θα πρέπει να κοιτάμε είναι στη δεκαετία εκεί γύρω 30-40 ή 35-45 να βρούμε έναν άνθρωπο να κάνουμε οικογένεια και μετά ελευθερία πάλι. 45 πλάς. Εκεί κατά. Συμφωνείς? Πάμε σε διαφημίσεις, θα το φιλοσοφήσουμε λίγο και επιστρέφουμε με το πόρισμα. Γιατί ούτως ή άλλως έχουμε και το Θεό Χάρη Ιωαννίδη σε λίγο κοντά μας. Και μην ξεχνάτε, παρασκήνιο, πολύ παρασκήνιο για να συμμετεστάς, Ηλία Λαδάκη, το νέο του τηλεοπτικού εγχείρημα.